Λοιπόν, είναι πάνω ένα γραμμένο ένα κείμενο και θα ήθελα να το διαβάσετε με ερωτισμό. Λες και κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Ωραία, δεν μπορείς να... Σήμερα. Τέλος πάντων, ναι. Αχα. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, η μικροκαμωμένη γριούλα πριν ένα χρόνο δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και εξαρτώταν πλήρως από τον άντρα της. Έπειτα όμως αποφάσισε ότι δεν ήθελε να ζήσει έτσι τα χρόνια που της απομένουν και στρώθηκε στην άσκηση. Εκτός από κουνφού, ξεκίνησε πυγμαχία. Ενώ φρόντισε να ασχοληθεί και με άλλες δραστηριότητες που την έβγαζαν από το σπίτι.